προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ζήτησε και έλαβε ο 35χρονος αδελφός του διευθυντή του ξενοδοχείου, μέσα στο οποίο το βράδυ της Τετάρτης ένας 17χρονος εργαζόμενος βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε άλλη μια περίπτωση bullying, άλλη μια περίπτωση όπου ένας ανήλικος δέχτηκε μια επίθεση χωρίς βασικές αιτίες. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε από την εταιρεία άμεση απομάκρυνση των συγκεκριμένων υπαλλήλων και καλούμε και τη δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα που το ώστε να διευκανυνθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που ανήκουν. Ο 35χρονος που συνελήφθη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, αν και ο ίδιος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από μια υπάλληλο του ξενοδοχείου ότι ο νεαρός έξω φρενών έβριζε στη ρεσεψιόν και ο ίδιος θέλησε να τον ηρεμήσει βάζοντάς τον μέσα στο δωμάτιο, όπου του κατάφερε μόνο μια κλωτσιά καθώς ο ανήλικος δεν ηρεμούσε και εξακολουθούσε να βρίζει τους πάντες. Ο 35χρονος υποστήριξε ότι μέσα στο δωμάτιο δεν μπήκε κανένας άλλος και πως μαζί με τον συντηρητή του ξενοδοχείου τον οδήγησαν έξω από το ξενοδοχείο. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς τα καταδικάζουμε, τα καταδικάζει η κοινωνία. Δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Είτε είμαστε σε ορισμένα πόστα τα οποία θα σεβόμαστε αυτά τα πόστα και ο κάθε μικρός, γιατί στην ουσία ήταν ένα μικρό παιδί το οποίο ήρθε αντιμέτωπο σε αυτόν, μπορεί να τον έβρισε, μπορεί να του είπε διάφορα πράγματα, αλλά τα βάζεις τόπο στην οργή και λες άστα για αύριο. Από την πλευρά του ανηλίκου πάντως, μιλάνε ευθέως για επίθεση μανίας προς τον ανήλικο από τον ίδιο το διευθυντή και τον δεύτερο εργαζόμενο, που έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ξεκίνησαν να προσβάλλουν και να βρίζουν τον νεαρό, που θέλησε να αντικρούσει σε έντονο ύφος τη λεκτική επίθεση που δεχόταν, πριν οι δύο άνδρες αρχίσουν να το χτυπούν και τον τρίτο να μπαίνει στο καυγά, απομονώνοντας όπως ισχυρίζεται η οικογένεια του νεαρού μέσα στο δωμάτιο, όπου άρχισαν και οι τρεις να τον χτυπούν αλίπητα. Το ανεπίτρεπτο της όλης ιστορίας είναι ότι πίνανε εν ώρα εργασίας. Που και εγώ που εκπροσωπώ τους εργαζόμενους κατευθείαν είναι κατά δικαστήριο. Φυσικά ήταν και ο διευθυντής του ξενοδοχείου και αυτό είναι ακόμη πιο πολύ απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα τώρα αν ήταν σε κατάσταση μέθηση, ήταν σε οποιοδήποτε άλλη κατάσταση, δεν δικαιολογείται με τίποτα, μα με τίποτα, να έχουν βάλει ένα 17χρονο κάτω, να τον έχουν ακινητοποιήσει και ο ένας να κλωτσάει το κεφάλι του και τα πλευρά και ο άλλος τα γεννητικά του όργανα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή μεταξύ των διευθυντών των ξενοδοχείων, που εξήγησαν ότι καταδικάζουν τέτοια φαινόμενα, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράσταση στην οικογένεια του 17χρονου, που μετά το περιστατικό, όπως είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, δέχεται απειλές. Η οικογένεια είναι τρομοκρατημένη, εκτός δηλαδή τα τραύματα τα σωματικά και τα ψυχικά, ανησυχούν και από εδώ και πέρα και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Έχουν απειληθεί, κύριε Βοριά? Σύμφωνα με τις ισχυρισμούς του νεαρού, απειλήθηκε ότι αν μιλούσε θα πηγαίνανε και στην οικογένειά του και ανησυχεί για τη μητέρα του, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα, τα θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα και δεν έχουν καμία θέση μέσα στον ξενοδοχειακό χώρο. Οτιδήποτε χρειαστεί, εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε το δίκαιο του εργαζομένου. Και φυσικά θέλουμε οτιδήποτε μπορεί η οικογένεια να χρειαστεί, ξέρετε, στην απόλυτη συμπαράσταση πανέλθουμε στο δίκτυο των ξενοδοχείων. Στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου αλλά και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο βρέθηκε σήμερα στέλεχος της εταιρείας στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι τα μέτρα που θα λάβουν θα είναι σκληρά. Καταδικάζουμε το πρωτοφανές αυτό γεγονός. Έχουμε καλέσει σε απολογία τους εμπλεκόμενους και περιμένουμε να λάβουμε τις δικογραφίες ακούγοντας και την άλλη πλευρά για να λάβουμε τα μέτρα μας που θα είναι σκληρά. Ο ανήλικος υπευλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση στα γεννητικά του όργανα και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν τον έναν από τους δύο όρχες του ανηλίκου, που επίσης τραυματίστηκε στον αυχένα, ενώ τα σημάδια στο σώμα του, σύμφωνα με πληροφορίες, μαρτυρούν τη βιαιότητα των δραστών. Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος μετά την επίθεση έφυγε με το κτέλ από το ξενοδοχείο, αφού είχε ενημερώσει την αστυνομία και ο οδηγός του λεωφορείου, αντιλαμβανόμενος την κατάστασή του, κάλεσε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε από το σταθμό του κτέλ στο Ηράκλειο και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.